Έχουμε το χρονικό της φωτιάς που δείχνει, που φωτογραφίζει τις ευθύνες που έχουν ονοματεπώνυμο. Παρασκευή 21 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ, ξεσπάει η φωτιά στο ΣΕΣΥ Γραμματικού. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης της Πυροσβεστικής έχει δώσει άδεια στους τοπικούς διοικητές. Βρίσκεται σε άδεια ο διοικητής Ανατολικής Αττικής, αλλά και ο διοικητής της Νέας Μάκρης. Ώρα 10 το βράδυ και ενώ η φωτιά παίρνει διαστάσεις, ο Προκόπης Παυλόπουλος τηλεφωνεί ανήσυχος στον υπαρχηγό της πυροσβεστικής και του ζητάει να επιληφθεί. Ο υπαρχηγός πάει στο σημείο της φωτιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βρίσκεται εκεί και αφού βλέπει ότι η φωτιά μεγαλώνει, βάσει των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών του με το συντονιστικό όργανο, ζητάει με το πρώτο φως της ημέρας, δηλαδή το πρωί του Σαββάτου, να βρίσκονται πτυτικά μέσα πυροσβεστικά στην περιοχή. Και ενώ το πρώτο πτυτικό μέσο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο, θα μπορούσε να ήταν στο σημείο της φωτιάς, βάσει των επισημάνσεων του υπαρχηγού, μέσα στη νύχτα, γύρω στις 6, το πολύ 6 και 20 το πρωί του Σαββάτου, το πρώτο ελικόπτερο φτάνει στη φωτιά στις 7.30 το πρωί. Δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας, διότι υπέστη βλάβη. Και όχι με το πρώτο φως, λοιπόν, μία ακριβώς ώρα μετά. Τώρα, να δούμε που βρίσκονται οι κεφαλές της πυροσβεστικής, οι καθήλυνα αρμόδιοι. Ο επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος εμφανίζεται στη φωτιά 8 και 45 το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με καθυστέρηση 11 ωρών, ενώ ο αρχηγός της πυροσβεστικής με ένα ελικόπτερο κάνει την εμφάνισή του 11 και 10 το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με καθυστέρηση 14 ωρών. 14 ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς φτάνει ο αρχηγός στο σημείο μιας πυρκαγιάς που ήδη είναι εκτός ελέγχου, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε όμως μέσα από το ημερολόγιο και άλλη μία σημαντική καθυστέρηση, την επομένη, την Κυριακή 23 Αυγούστου, όπου εκεί, τι γίνεται στις 23 Αυγούστου, ενώ έχει ζητήσει ο υπαρχηγός από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή να στείλουν ελικόπτερα με το πρώτο φως της ημέρας για να προλάβουν και να ελέγξουν πιθανή φωτιά στην Πεντέλη, γιατί είχε περάσει η φωτιά από το Διόνυσο στην Πεντέλη. Τι ώρα φτάνουν τα πρώτα ελικόπτερα στην Πεντέλη? Ώρα 10 και 10 το πρωί, όταν έχει πιάσει φωτιά η μονή της Πεντέλης. Και αφού πλέον η φωτιά είναι στο βουνό, το πιο εντυπωσιακό από όλα, Δήμο, όμως, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι ήλεγχαν από την πυροσβεστική την περιοχή ήταν σε άδεια. Και να σου θυμίσω ότι την συγκεκριμένη μέρα, Δήμο, η μετεωρολογική υπηρεσία έδινε βαθμό επικινδυνότητας 4. Ένα βαθμό πλην την απόλυτη επικινδυνότητα για την περιοχή. Ακραίες καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό ακούσαμε πριν από λίγο τον Δημήτρη τον Αλιπερόπουλο να λέει ότι ο κύριος Ρακιτζής αύριο θα καλέσει τον περιφερειάρχη της πυροσβεστικής για να καταδέσει. Αυτό το απλό που λέει ο κόσμος θα τον ρωτήσει. Άνθρωπέ μου, σε μία περίοδο που πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, εσύ ευλογημένε έδωσες άδεια στους δύο τοπικούς παράγοντες της περιοχής, έδωσες άδεια στον διοικητή Ανατολικής Αττικής και στον διοικητή της Νέας Μάκρης. Λοιπόν, τόσο απλοί εξέχοντες δημόσιοι υπάλληλοι. Και τονίζω και πάλι, άδεια σε... Να περάσουμε στο θέμα της μεγάλης φωτιάς στην Αττική και στο κομμάτι των ευθυνών. Σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα έχουν χωριστεί οι στρατηγοί της πυροσβεστικής, με το ένα να προσπαθεί να επιρρύψει το σύνολο της ευθύνης στο άλλο για το ολοκαύτωμα της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι οι ισχυρισμοί που θα καταθέσουν τα δύο στρατόπεδα στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης που διεξάγει την έρευνα για να διαπιστώσει ποιοι ευθύνονται για τη σωρία λαθών και παραλήψεων από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της φωτιάς. Διχασμένη και χωρίς καμιά συνοχή σε ηγετικό επίπεδο, θα βαδίσει μέχρι τις κρίσεις στην ούτως ή άλλως διακεκαυμένη γη της Αττικής η πυροσβεστική, χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα που το καθένα επιρρύπτει την ευθύνη για το ολοκαύτωμα στο άλλο.
Ο συντονισμός των εναέριων με διαταγή του αρχηγού ανατέθηκε στον επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας Παναγιώτη Δημητρίου. Ο έλεγχος χάθηκε το πρωί όταν δόθηκε η διαβεβαίωση από τον υπαρχηγό Στέλιο Στεφανίδη ότι η φωτιά ελέγχεται. Αν χάθηκε τόσο νωρίς ο έλεγχος, τότε γιατί ο αρχηγός ήρθε στο σημείο στις 11 και 4. Προς τιμήν του αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, με τον οποίο βέβαια εμείς ως συνδικαλιστές έχουμε πολλές διαφωνίες, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Αντρίκια ανέλαβε την ευθύνη του συντονισμού για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δύο κορυφαίοι στρατηγοί της πυροσβεστικής με τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία βάλλονται από τους διοικητικούς για λανθασμένες εκτιμήσεις το πρωί του Σαββάτου. Η ολιγορία τους φαίνεται από την κατάθεση του διοικητή της αεροπορικής βάσης Ελευσίνας που είπε ότι δεν ζήτησαν το πρωί τα εναέρια. Ζητήθηκαν δύο καναντέρ και όχι τα μικρά, αλλά τα 4-15 και δύο ελικόπτερα, ενώ ακόμα η φωτιά έκαιγε στη Χαράδρα. Καμία, μα καμία υποτίμηση δεν υπήρχε του συγκεκριμένου συμβάντος. Ο πόλεμος των στρατηγών διχάζει και τους συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους. Σαφέστατα με τις πληροφορίες που έχουμε και πλέον να συγκεντρώνουμε σιγά σιγά, υποτιμήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στο ξεκίνημα της, στην εξέλιξή της στην αρχή της Παρασκευής. Οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί που βρισκόντουσαν στον τόπο του συμβάντος, υπήρχε ποτέ περίπτωση για όσους του γνωρίζουν να υποτιμήσουν το συγκεκριμένο συμβάν? Ακόμα και για τις στοιχειώδεις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, υπάρχουν έντονοι διαξηφισμοί. Γιατί πήραν την ΕΜΑΚ από τη φωτιά? Έστειλαν στο γραμματικό πυροσβέστες της Αθήνας που δεν γνώριζαν την περιοχή και δεν ήξεραν πού να πάνε. Οι παραπάνω ισχυρισμοί θα κατατεθούν στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης από τους τέσσερις κορυφαίους στρατηγούς της πυροσβεστικής και ο οποίος, μέσα σε διασταυρούμενα πυράκια αντιθέσεις, θα κληθεί να ανακαλύψει πού κρύβεται η αλήθεια.